Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές που μιλούσε ο κύριος Δένδιας, είχα συγχρόνως πληροφόρηση γιατί γινόταν στα ελληνικά ομόλογα. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο 5.17, που είναι η καλύτερη απόδοση από το 2010. Αυτό πήγα να πω. Δεν ισχυρίζουμε ότι ο συσχετισμός... Κύριε Τσακαλώτη, θα τον εβάσουμε να μιλάει συχνά, μα είναι έτσι. Δεν ισχυρίζουμε ότι ο συσχετισμός είναι και σχέση αιτιότητας, αλλά σήμερα είναι 5,01. Και το νέο ομόλογο που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου είναι σε καινούριο ρεκόρ, 4.23 όταν μιλούσατε, 4.21 τώρα που μιλάω εγώ, για να απαντήσω και στο προηγούμενο. Υποτίθεται ότι εσείς πιστεύετε στις αγορές, ότι εμείς είμαστε καχύποπτοι, εμείς έχουμε και άλλα κριτήρια, δεν είναι ο τελευταίος κριτής οι αγορές, αλλά οι αγορές συνεχώς σας διαψεύουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε όλη αυτή η καταστροφή, πώς εξηγείτε ότι τα ομόλογά μας είναι σε καλύτερη απόδοση εδώ και 7-8 χρόνια? Πρέπει να έχετε μια εξήγηση γι' αυτό. Θέλω να πω ότι δεν έχετε κανένα πια αφήγημα. Για άλλη μια φορά, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως υπουργός οικονομικών, γιατί ως υπουργός οικονομικών με στεναχωρεί η καταστροφολογία και κάνει ζημιά στην Ελλάδα, αλλά ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά ως αριστερός, σας ευχαριστώ για αυτή την καταστροφολογία. Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πήχη που μια φηματική 40-ποδαρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl θα είχε περάσει από πάνω. Αυτό έχετε κάνει. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει όχι η 40-ποδαρούσα, αλλά μια κυβέρνηση που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να πάει πολύ καλά. Και πολιτικά μπορεί να πάει καλά. Και σας το έχω πει ότι βάλατε πολλά αυγά στο καλάθι ότι θα πέσουμε, δεν πέσαμε και άρα πρέπει να σκεφτείτε και θετικά. Θα επιστρέψω γιατί υπάρχουν και ιδεολογικά ζητήματα που θα επανέλθω. Μόνο να διευκρινίσω κάτι. Εμείς δεν μιλήσαμε για success story. Θυμάμαι στην ομιλία μου στο προϋπολογισμό επέρυσι, μίλησα για true story, όχι για success story. Γιατί και από τα στοιχεία που είπε και η κυρία Μπακογιάννη, εμείς κατονοούμε πλήρως τη δυσκολία του ελληνικού λαού και πόσοι άνθρωποι έχουν υποφέρει. Αλλά το true story είπε ότι θα κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση με καθυστέρηση που όλοι τώρα ομολογούν. Ήταν βασικός γιατί υπήρχε μια έντονη διαφορά μεταξύ τους Ευρωπαίους και του Δουνουτού. Βγήκαμε στις αγορές και θα ξαναβγούμε. Χτίζουμε αποθέματα για να μπορούμε να βγούμε μια και καλά το 2018. Ήταν μεγάλη επιτυχία ότι η τελευταία παράγραφος της απόφασης του Eurogroup του Ιουνίου είπε ότι θα μας βοηθήσουν να έχουμε αποθέματα. Ενώ όταν εσείς φύγατε, αφήσατε τελείως άδεια ταμεία. Κανένα buffer, κανένα απόθεμα. Και μάλιστα, γιατί δεν αφήσατε, γιατί δεν το κλείσατε την αξιολόγηση? Γιατί εσάς σας ζητάγανε μια πιστωτική γραμμή, μια προσωρινή γραμμή πίστωσης. Αυτό δεν ήτανε. Γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς δεν έκλεισε την πέμπτη αξιολόγηση. Γιατί σας λέγανε για αυτή τη γραμμή, δεν τη θέλατε, δεν είχατε αποθέματα και άρα το δικό σας sex story ήταν σε σαθρά θεμέλια. Ενώ εμείς, αντιθέτως ποιος θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα έχει αυτά τα αποθέματα για να μπορεί να ζήσει η κοινωνία, να μπορεί να σταθεί η χώρα στα πόδια της. Και τι σας μένει μετά? Μετά βγήκαμε στις αγορές, όλοι πιστεύουν ότι θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση, το λένε οι πάντες πια. Πού πήγαν αυτά το βάστα Σόιμπλε, πού πήγαν αυτό ότι μπράβο Δουνουτού που πιέζεται την ελληνική οικονομία και την κοινωνία που λέγατε, τώρα που λένε τα αντίθετα?
Πού πάει αυτό ότι στον αέρα οι ληξιπρόθεσμες και άρα δεν θα υπάρχει η δεύτερη δόση των 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια, ευχαριστώ. Πού πήγε αυτό ότι για το 17 δεν θα υπάρχει μέρισμα. Πού πήγε αυτό για το 18 ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε καινούρια μέτρα. Πού ήταν όλο αυτό που χτίσατε, που σας έχω ξαναπεί, μην ακούτε τις εφημερίδες που σας υποστηρίζουν. Κάνετε λάθος, μην χτίζετε τη στρατηγική πάνω σε αυτές τις εφημερίδες, να έχετε δικιά σας στρατηγική, τι θέλετε να κάνετε και πώς θέλετε να απαντήσετε. Και τι έχουμε, τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά. Για τα 100 δις του Ρέγκλινγκ και τα 80 δις του Στουρνάρα, σαν να μην έχουμε απαντήσει και ποτέ να μην έχετε, και εδώ έχει πολύ σημασία αυτά που λέει ο κύριος Μαντάς, να εμπλεκόμαστε με τα επιχειρήματα, γιατί έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά και ποτέ δεν έχετε εμπλακείτε να πείτε ότι μεγάλο μέρος αυτό το 80% ή ό,τι αριθμό τυχαίνει να σας συμφέρει εκείνη τη στιγμή είναι μετακύληση χρέους. Ότι από τα 25 δις που ήταν για τις τράπεζες πήραμε 5, επιστρέψαμε 2, αλλά πήραμε 3 από τα 25. Ότι είναι πολύ απίθανο να πιστέψει οποιοδήποτε νεοδημοκράτης, όχι κάποιος άλλος, ότι αν είχατε συνεχίσει εσείς και δεν είχαμε αυτό το κόστος το 100 δις, το χρέος αντί για 325 δις θα ήταν 225 δις ή 245, αν είναι, είσαστε πιο κοντά στο Στουρνάρα από ότι είσαστε στο Ρέγκλινγκ. Δεν είναι πιστευτά να τα λέτε ξανά και ξανά. Ή να λέτε, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας πάλι σήμερα, ότι έχουμε το πιο ακριβό μνημόνιο με 14,2 δις μέτρα φέτος. Λέγατε πριν 14,5, λέγατε πριν. Ενώ σας έχουμε πει ξανά και ξανά ότι το 210 είχατε 19, 211, το 2010, 19, το 2011, 18, το 2012, 12, το 2013, 10, το 2014, 4, 63 δις, 5, είναι 12,6 δις το χρόνο. Και σε αυτά τα 14,5 ποτέ δεν υπολογίζεται ούτε τα 4 δις αντίμετρα, ούτε το 3,5,2 δις που είναι στο μεσοπρόθεσμο για φόρο απαλλαγές. Όλο αυτό αυτή η συζήτηση δεν σας βοηθάει να λέτε τα ίδια επιχειρήματα. Ακριβώς, δηλαδή του κυρίου Βενζιρόπουλου νομίζω δεν άλλαξε τίποτα από την προηγούμενη ομιλία. Και τι έχουμε... Ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι ότι φορολογεί και δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και εσείς δεν θα φορολογήσετε και θα κάνετε μεταρρυθμίσεις και άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα και θα έχουμε το καινούριο success story. Να πω πρώτον για μια τελευταία φορά, κύριε Βενζιρόπουλε. Σας παρακαλώ, προσέξτε με, ακούστε αυτό που έχω να πω, μιλήστε με όλους τους οικονομολόγους που έχετε στο κόμμα σας, να τους βοηθήσουν και οι συνέτεροι σας, η παλιά, το ΠΑΣΟΚ αν μπορεί, ότι δεν μπορεί να έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα μην πληρώνοντας ληξιπρόθεσμα. Το ξαναλέω, δεν μπορεί να έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα μην πληρώνοντας ληξιπρόθεσμα. Γιατί είναι άλλο πότε καταγράφεται αυτό που χρωστάς και άλλο πότε πληρώνεται. Σας το έχω πει μια φορά, να σας πω την αλήθεια, σε κάποια μέλη του κόμματος, αυτό το εξηγούσε ο κύριος Σταϊκούρας όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση και εσείς είσαστε κυβέρνηση. Και βοηθούσα κι εγώ, αλλά με πιο σωτοβόκε τότε από ότι εσείς. Μην το ξαναπείτε, κύριε Βενζιρόπουλο, μην το ξαναπείτε. Δεν γίνεται αυτό. Όταν δεν πληρώνεις, έχει καταγραφεί και μετρέται. Ασχέτως πότε θα το πληρώσεις εσύ. Μην το ξαναπείτε. Άρα τώρα πάω στο κυρίαρχο επιχείρημα. Δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και υπάρχει υπερφορολόγηση. Και θέλω να πάρω στο σοβαρά το επιχείρημα του κυρίου Δένδια. Νομίζω το είπε και ο κύριος Τραγάκης και η κυρία Μπακογιάννη. Το είπε και ο κύριος Λιαργκόβας από το Γραφείο Προπολογισμού. Ότι δεν είναι βέλτιστη λύση να υπερφορολογείτε, να έχετε μεγάλη υπεραπόδοση και μετά να τη μοιράζετε. Νομίζω αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Πρώτον, είναι σωστό, δεν είναι βέλτιστη λύση. Δεν είναι βέλτιστη λύση. Ούτε θα ήταν μια λύση που θα ήθελα εγώ να διαλέξω.
Αλλά ξέρετε, και αφού η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι διαπραγματεύτηκατε και εσείς, αυτό γίνεται για δύο λόγους. Γίνεται για το πρώτο λόγο ότι το Δουνουτού πάντα υποτιμάει την απόδοση των μέτρων, η απόδοση στα μέτρα που έχουμε, και δεύτερον, δεν μετράει καθόλου τα λεγόμενα μη παραμετρικά μέτρα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε από τη φοροδιαφυγή, από το αύξηση την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, δεν μετρέται. Οπότε, έχουμε μια υπεραπόδοση για αυτό το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε, ενώ ξέρουμε ότι θα πάρουμε κάτι. Άρα, για να το κοιτάξουμε αυτή την υπεραπόδοση. Δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε, αλλά ζοριστήκαμε γι' αυτό. Γιατί, ένα, υποτιμούν την απόδοση των μέτρων, δηλαδή για την κάθε φορολογία, δεν παίρνουν υπόψη κάποια από τα επιχειρήματα που κι εσείς τα λέτε και τα συμμεριζόμαστε ότι μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ύφεση, και δεν παίρνουν υπόψη τα μη παραμετρικά για τη φοροδιαφυγή που δεν μπορείς να τα καταγράψεις τι είναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή την υπεραπόδοση. Είναι αυτή η υπεραπόδοση από την φορολογία? Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Για παράδειγμα, έχουμε 448 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση, που είναι με σχέση το προπολογισμό, τι λέει το προσχέδιο, που είναι από τις κοινωνικές εισφορές. Και προσέξτε, όλο αυτό το 448 έρχεται επειδή υπάρχουν περισσότεροι απασχολούμενοι. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτό το 448 που σας λέω είναι ότι είναι πιο πολύ, 250-270, και άρα πληρώνουν αυτοί οι εισφορές που δεν πληρώνανε, και άρα έχουμε 448, καλά το λέω, και θα έχουμε 472 του χρόνου, επειδή υπάρχουν εργαζόμενοι. Yeah. Ξαναλέω άλλη μια φορά για τον κύριο Βεζιρόπουλο. Και... ναι, αλλά... άρα τι θα κάνουμε, οι καινούργοι εργαζόμενοι να μην πληρώνουν εισφορές? Τι λέτε δηλαδή τώρα? Τι είναι ανοσίες λέτε τώρα? Ελάτε τώρα. Δεν είναι ότι τους έβαλες μεγαλύτερο... όχι. Πόσο το λέτε? Λοιπόν, μπορώ να σας απαντήσω. Καλά, με διακόπτετε, ενώ εγώ δεν διακόπτω τόσο πολύ. Λοιπόν, ακούστε, δεν το ξέρω το κύριο, να του πείτε το όνομα, ποιος είναι ο συνάδελφος. Ακούστε, κύριε συνάδελφε. Μπορεί να ακούσετε την απάντηση. Να έχετε τουλάχιστον αυτή την ευγένεια. Δεν έχουν ανεβεί οι συντελεστές για να βγει αυτό το 448 από τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι είναι 250.000 περισσότεροι εργαζόμενοι που πληρώνουν τον ίδιο συντελεστή με τι πληρώνουν οι εργαζόμενοι που ήδη δουλεύανε, και γι' αυτό υπάρχει αυτό. Σας παρακαλώ, μην με χαλάτε την ομιλία τώρα με κόλπα επειδή σας έχω στριμώξει. Ένα. Μισό λεπτό, κύριε Τραγάκη, σας παρακαλώ, τώρα δεν έχετε... Πάμε παρακάτω. Αφήστε. Από πού είναι αυτό. Πάμε παρακάτω από πού είναι. Είσαστε αγενείς. Σας αφήνω να πετάγεστε κάπου, μπας και διορθώσουμε κάτι, αλλά όχι έτσι όμως, δεν είναι σωστό, μιλάει ο υπουργός. Πάμε παρακάτω. Πού είναι άλλα 400-450 εκατομμύρια, για να σας το εξηγήσω το πρόβλημα του Δουνουτού και πώς βγαίνει η υπεραπόδοση. Είναι από το VDI. Είναι από την εθελούση αποκάλυψη. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει αυτή την εθελούση αποκάλυψη. Έχουν καταγραφεί περίπου 4 δις. Έχουν φορολογία, βγαίνει αυτό περίπου στους 448. Έχουμε ήδη πάρει τα 200. Επειδή είναι αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο VDI, πληρώνουν με δόσεις, θα το έχουμε 400 κάτι μέχρι το τέλος του χρόνου. Σχεδόν ένα δις βγαίνει από αυτού τους δύο αριθμούς. Και βγαίνει και στις δύο περιπτώσεις, γιατί έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις για το άλλο το επιχείρημα. Γιατί υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι αυτή η μεταρρύθμιση, θα την πάρετε πίσω? Είναι μεταρρύθμιση, ελπίζω, ότι είναι ανεξάρτητη. Προτιμάτε αυτό παρά αυτό που γινόταν επί Πασό και Νέα Δημοκρατία με άμεσες παρεμβάσεις στους ελεγκτές? Κοιτάξτε τον Πέτρο, μην κοιτάξετε τη Μαρία. Βάλτε τη Μαρία κάτω, βάλτε τον Πέτρο πάνω. Αυτό δεν γινόταν, ή μήπως δεν γινόταν? Είναι μεταρρύθμιση που δεν γίνεται αυτό? Είναι μεταρρύθμιση που εμείς πιστέψαμε
στους δημόσιους υπαλλήλους εντός και εκτός ΑΔΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών, και φτιάξανε ένα φοβερό λογισμικό που κάνει αυτή τη διασταύρωση μεταξύ τι έχεις καταθέσει, τι είναι στις καταθέσεις σου και τι είναι οι προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Και γι' αυτό φοβάται τώρα ο κόσμος και έρχεται να δηλώσει με το VDI. Είναι μεταρρύθμιση αυτή ή δεν είναι μεταρρύθμιση? Θα το θέλετε αυτό το λογισμικό? Ή όταν φύγω εγώ το Υπουργείο Οικονομικό το πάρω μαζί μου και να, όταν θα πάω για διακοπές στην Πρέβεζα. Να μου πείτε αν είναι μεταρρύθμιση. Είναι μεταρρύθμιση για να πάω στο προηγούμενο για τις συντάξεις. Ότι κάναμε επιτέλους που ήταν έτοιμα της αριστεράς εδώ και 40 χρόνια ένα ταμείο. Και γι' αυτό έχουμε σώσει και άλλα πολλά λεφτά και δεν θα χρειαστούν μέτρα το 2018. Γιατί τώρα που έχουμε όλα τα στοιχεία συγκεντρωμένα, ξέρουμε ότι βάζαμε παραπάνω δαπάνες για τις συντάξεις, στο προϋπολογισμό από ό,τι χρειάζονται. Γιατί δεν είχαμε το λογισμικό να διαφοροποιήσουμε από όλες τις αιτήσεις για συντάξεις, ποιες ήταν για πλήρη σύνταξη και ποιες ήταν μια αίτηση ότι η αναπηρία μου έχει πάει από το 75% και έχει πάει στο 95%. Και γι' αυτό τώρα οι δαπάνες ήταν λιγότερες. Όχι γιατί κόβουμε, γιατί έχει γίνει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτό το ένα ταμείο. Είσαστε υπέρ ή κατά? Είναι μεταρρύθμιση ή δεν είναι μεταρρύθμιση? Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπεραπόδοση δεν είναι όλη από την υπερφορολογία, αλλά έρχεται από αυτούς τους δύο, ένα μεγάλο κομμάτι, όχι όλο, έρχεται από αυτά τα δύο σημεία. Πάμε τώρα στη φορολογία και την υπεραπόδοση, την υπερφορολογία. Συμφωνώ ακριβώς με αυτά που είπε ο κύριος Κουλιαράκης. Δεν το κατάλαβα την κριτική της κυρίας Μπακογιάννης. Δηλαδή, δεν έπρεπε να δώσουμε ΚΕΑ? Γιατί είπε ο κύριος Κουλιαράκης, το έχω πει και εγώ, ότι είχαμε απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση και μας πήρε καιρό να έρθουν αυτά τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή και γι' αυτό πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις. Δεν έπρεπε να είχαμε απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση? Να το ξέρω. Ίσως δεν χρειάζεται. Εγώ λέω ότι χρειάζεται. Να χρειάζεται. Δεύτερον, να πάμε επί της ουσίας. Δεν έχω ακούσει μια πρόταση από που δεν θα αυξάνατε τους φόρους, αλλά τι θα κόβατε. Εγώ ξέρω τι κάνουμε φέτος και γιατί δεν θα έχουμε πρόβλημα του χρόνου στον προϋπολογισμό, γιατί κάνουμε την επισκόπηση δαπανών. Είναι μεταρρύθμιση αυτή ή δεν είναι μεταρρύθμιση? Δηλαδή ότι στο Υπουργείο μου μέχρι τώρα ο κάθε διευθυντής και υποδιευθυντής μπορούσε να κάνει δικό του συμβόλαιο για τα κινητά ή για τα κομπιούτερ, ήταν εξυγχρονισμός? Τα 8 χρόνια του κυρίου Σιμίτη εξυγχρονισμού, αυτό ήταν το αποτέλεσμα του εξυγχρονισμού? Αυτό ήτανε? 8 χρόνια. Ήταν τόσο δύσκολο κάποιος από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να σκεφτεί ότι αν τα κάνει κεντρικά τα συμβόλαια και για τα κινητά, για τους υπολογιστές, θα σώζαμε λεφτά? 320 εκατομμύρια θα έρθουν από το spending review για του χρόνου. Είναι μεταρρύθμιση αυτή ή δεν είναι μεταρρύθμιση αυτή? Να το ξέρω. Γιατί ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ, που τον σέβομαι και έχουμε πολύ καλή σχέση και τα συζητάγαμε, όταν καθόμουν εγώ με την αντιπολίτευση, μου έλεγε ότι Ευκλήδη, δυστυχώς έχουμε πάρει όλο το λίπος και μην νομίζεις ότι θα σώσετε πολλά λεφτά από spending reviews. Έκανε λάθος. Ήτανε τεράστια η σπατάλη. Και λέω μόνο για το Υπουργείο μου, να μην πάμε τώρα στο Υπουργείο Υγείας και άλλα Υπουργεία. Αλλά τέλος πάντων, μου πείτε 325 δεν είναι και τίποτα. Τι θα κόβατε για να υπάρχει αυτό? Δηλαδή, αν δεν έχουμε πρόταση γι' αυτό, ότι εμείς δεν θα αυξάναμε για να έχουμε αυτό το στόχο, θα κόβουμε κάτι? Τι θα κόβατε ακριβώς? Μπορώ να έχω μια απάντηση σε αυτό? Γιατί αλλιώς να κάνουμε την ιδεολογική συζήτηση, αλλά την κάνουμε ντόμπρα. Να λέμε εμείς που θέλουμε να κάνουμε δαπάνες και εσείς να μας πείτε που θέλετε να κόψετε δαπάνες. Όχι έτσι πως γίνεται. Δηλαδή, είναι καταστροφή για την Πρέβεζα που επέρυσι το καλοκαίρι είχε 30 γιατρούς και φέτος το καλοκαίρι έχει 60 γιατρούς στο νοσοκομείο της Πρέβεζας? Είναι λάθος, είναι από τα πράγματα που θα παίρνετε πίσω? Μπορεί να μην είναι και να σας αδικώ, αλλά πείτε μου τι είναι όμως. Και σε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω ακούσει. Γιατί μιλάμε για δις για να βρείτε, για να κόψετε. Και να μου πείτε από πού και θα το κόβατε για να γίνει αυτή η συζήτηση. Το δεύτερο επιχείρημα για τη φορολογία που έχω ακούσει είναι ότι η φορολογία σκοτώνει την ανάπτυξη. Και άρα γι' αυτό θα είμαστε στο φαύλο κύκλο
που είμαστε και δεν θα αλλάξει. Δεν είναι αυτό που λένε οι επενδυτές. Έχω κάνει πολλά road shows, όπως φαντάζεται, στο Λονδίνο, στο Washington, στο Παρίσι, έχουν έρθει πάρα πολλοί. Πρέπει να σας πω, ούτε μια φορά ένας επενδυτής δεν είπε για το ύψος της φορολογίας. Λάθος. Μία από το επενδυτικό είπε, στο JP Morgan, όταν ήταν 100 άτομα που μιλούσαν στη Washington, που είναι σύμβολος της Νέας Δημοκρατίας και θα έπρεπε να προσέχει. Όταν μιλάει έτσι στους επενδυτές και θέλει να δημιουργήσει κακό. Κανένας άλλος δεν το έχει αναφέρει. Αυτή η κυρία το είπε. Και ξέρετε για ποια λέω. Τι λένε οι επενδυτές? Εμείς θέλουμε σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει το ύψος της φορολογίας, αλλά να ξέρουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεύτερον, λένε ότι θέλουμε να έχουμε τα επενδυτικά εργαλεία για να μπορούμε να έχουμε και κάποια ρευστότητα. Ο νόμος, ο επενδυτικός, ήταν μεταρρύθμιση που έκανε αυτή τη σταθερότητα στη φορολογία, δεν ήταν? Είναι από αυτά που θα πάρετε πίσω. Γιατί λέτε ότι δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Το επενδυτικός νόμος. Θα το πάρετε πίσω. Ωραία, αυτό να πείτε στους επενδυτές. Αυτό θα ήθελα και εγώ για να είσαστε ακόμα πιο επιτυχημένοι στην πολιτική σας. Αυτό με είναι πολύ χαρούμενο νέο. Πάλι ως πολιτικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σαν υπουργός οικονομικών. Γιατί με αυτά που λέτε που χαλάει το επενδυτικό κλίμα, σαν υπουργός οικονομικών θα με επιτρέπετε να πω ότι δεν συμφωνώ. Άρα λέω. Κύριε Μπακογιά, σας παρακαλώ, γιατί έχετε αυτό το διακοπή? Όχι, εγώ... Κανένα πρόβλημα. Κατά κάποιο τρόπο δέχουμε κάποιες διακοπές, αλλά όχι να φωνάζετε όλοι, για να μπορέσει να απαντήσει πιο μιλόν. Λοιπόν, ελάτε κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ελάτε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει... Κυρία Μπακογιάννη, χάσατε το χρόνο σας. Κάνατε... Κύριε Καραγιαννίδη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει τον λόγο. Σας παρακαλώ, κύριε Καραγιαννίδη. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση για τις επενδύσεις δεν είναι πρωτίστως φορολογική. Έχει και φορολογικό σκέλος, αλλά δεν είναι πρωτίστως. Είναι να μην γίνονται οι επενδύσεις περίπου όπως γινόταν και η φορολογία που σας είπα πριν. Κάποιος μεγάλος επενδυτής έρχεται σε κάποιον υπουργό, τον βλέπει, τα βρίσκουνε, γίνεται η επένδυση. Αλλάζουμε όλο τον νόμο για να τον βοηθήσουμε αυτόν τον επενδυτή. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η στρατηγική σας των επενδύσεων τόσα χρόνια. Αυτή δεν ήταν. Μα όλη η παγκόσμια οικονομία είχε, κύριε Τραγάκη. Όλη η παγκόσμια οικονομία είχε αυτό. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, κύριε Τραγάκη. Θέλουμε να αποφύγουμε, και στο λέω με σεβασμό, μια στρατηγική που βασίζεται μόνο σε μεγάλα έργα, σε φτηνό χρήμα που δημιούργησε μια υπερπαραγωγή όχι στους σωστούς τομείς και όχι με τα σωστά κριτήρια. Και θέλουμε μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική που το Υπουργείο Οικονομικών, πρώτα με τον κύριο Σταθάκη και μετά με τον κύριο Παπαδημητρίου και με την πολύ σημαντική συμβολή του κυρίου Χαρίτση, έχουν αλλάξει το επενδυτικό πλαίσιο. Είσαστε υπέρ ή κατά ότι τα ΕΣΠΑ τώρα πάνε περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι έχουμε καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, ότι αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία ταιριάζουν μαζί με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων? Και έχει τόσο μεγάλη απόδοση αυτές οι επενδύσεις ήδη στην ελληνική οικονομία? Να μου το πείτε. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να κάνουμε τη συζήτηση αν στα επόμενα 5 χρόνια η προτεραιότητα είναι να μειώσουμε τους φόρους ή να κάνουμε κοινωνικές δαπάνες, αναπτυξιακές δαπάνες. Να δούμε το μείγμα. Θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά να το κάνουμε με σοβαρό τρόπο, όπως είπε ο κύριος Μπαντάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισμός που είναι μπροστά σας θέτει, είναι άλλο ένα κομμάτι μέσα σε αυτό που ανακοινώσαμε πέρυσι τέτοια εποχή. Δημιουργεί τις συνθήκες για την έξοδο από την κρίση και την έξοδο από το μνημόνιο.
Όλα πάνε καλά? Όχι, δεν πάνε όλα καλά. Πηγαίνουν πολλά πράγματα καλύτερα στη σωστή κατεύθυνση. Αυτοί έχουν πιστεί όλοι και όλες που σχεδόν που μας ακούνε και στο διεθνές επίπεδο. Και η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ούτε αυτός ο προϋπολογισμός που ουσιαστικά φτιάνει το έδαφος για αυτό το σχέδιο που σας είπα. Είναι πολλά άλλα πράγματα που αυτή η σταθερότητα που έχει βάλει το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει το χώρο να κάνουμε πράγματα στην παιδεία, στην υγεία, να κάνουμε και δικαιωματικά για τις φυλακές, για την ταυτότητα του φύλου, που δεν κάνουμε μπου μόλις κάποια μεγάλη δύναμη στην ελληνική κοινωνία μας πει πάρτε το πίσω. Έχουμε το θάρρος να ξέρουμε τι είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό και να το κάνουμε. Και γι' αυτό εμείς φτιάνουμε ένα αφήγημα το οποίο είναι ότι ακόμα και σε μνημόνιο, ακόμα και με συμβασμούς, ακόμα και δυσκολία, μπορεί να αλλάξει και η Ελλάδα με προοδευτικό πρόσημο. Γιατί αυτά που έχουμε κάνει στα τελευταία 2 χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς δεν θα τα είχατε σκεφτεί καν εσείς. Ούτε για την παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις, αναγνωρίζετε από όλους. Είναι καιρός να κάνετε συζήτηση και πάνω σε τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά και όχι να λέτε αυτά που λέτε εδώ και ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.